Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Η Γαλλία ψήφισε, ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι πλέον ο νέος πρόεδρος της χώρας. Να δούμε λοιπόν αυτό τι σημαίνει για τις ευρωπαϊκές αγορές αλλά και για την Ελλάδα. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα, και πραγματικά στην σημερινή μέρα για τις αγορές ισχύει το ρητό αγόρασε στη φήμη και πούλα στην είδηση. Και σημαίνει αυτό ότι οι αγορές αν πολύ είχαν προεξοφλήσει την νίκη του Μακρόν. Λίγο πολύ το γνωρίζαμε. Θα ήταν εξαιρετικά μεγάλη έκπληξη αν δεν κέρδισε. Κέρδισε λοιπόν. Είχαν γίνει ήδη τοποθετήσεις τις προηγούμενες ημέρες. Ουσιαστικά μετά το λήξη του πρώτου γύρου των γαλλικών εκλογών έγιναν αγορές και είχαμε δει μεγάλη άνοδο και στα ευρωπαϊκά αλλά και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Και σήμερα είναι μια ημέρα κατοχύρωσης κερδών τόσο στις διεθνείς αγορές όσο λιγότερο και στην Ελλάδα με τους επενδυτές να κάνουν ταμείο από τα κέρδη τους. Και να βλέπουμε τα διεθνή χρηματιστήρια να καταγράφουν οριακές μεταβολές. Ακόμα όμως και το γεγονός ότι οι μεταβολές αυτές είναι πολύ περιορισμένες σε μια μέρα που οι περισσότεροι πουλάνε, σημαίνει ότι γενικότερα οι αγορές αντιμετωπίζουν θετικά. Έτσι κι αλλιώς το Εμμανουέλ Μακρόν είναι το αγαπημένο παιδί των αγορών και εκτιμάται ότι και στις πρώτες 100 ημέρες του αλλά και στην επιλογή των συνεργατών του θα δείξει ένα προφίλ το οποίο θα είναι αρκετά φιλικό προς τις διεθνείς χρηματαγορές. Μένει βέβαια να δούμε τι θα γίνει και στις βουλευτικές εκλογές της Γαλλίας, αλλά αυτό είναι μια άλλη μεγαλύτερη κουβέντα. Τώρα, όσον αφορά την Ελλάδα, προφανώς δεν έχουμε κάποιο άμεσο αντίκτυπο, αλλά τουλάχιστον τα μηνύματα που είχαμε τις τελευταίες μέρες αναφορικά με τη στάση του Εμμανουέλ Μακρόν για το θέμα του ελληνικού χρέους, γιατί αυτό είναι το φλέγον, είναι κατάτι θετικά. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μένει να το δούμε και στην πράξη, καθώς είναι πολύ διαφορετικά πολύ συχνά αυτά που ακούμε από τους πολιτικούς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και πολύ διαφορετικά όταν θα έρθει σε επίπεδο κουβέντας. Φαίνεται πάντως ότι υπάρχει ένα modus operandi ανάμεσα στο Παρίσι και στο Βερολίνο, δηλαδή ανάμεσα στον Εμμανουέλ Μακρόν και την Άγγελα Μέρκελ, καθώς και τον Βολφγκανγκ Σόιμπλε, και εκεί φαίνεται ότι θα υπάρξει ενδεχομένως σε πολλά κομμάτια μια σύγκληση σχετικά με το τι πρέπει να γίνει, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν διαφορές. Πάντως, όσον αφορά την ελληνική χρηματαγορά, με το γενικό δείκτη να καταγράφει οριακά κέρδη, δείχνει ότι αν μη τι άλλο το αντιμετωπίζει οριακά θετικά, περιμένοντας κατά βάση βέβαια η Ελλάδα τις αποφάσεις για το χρέος και το τι θα γίνει σε αυτό το μέτωπο.